Ο Σίδωρος Παφίλης μίλησε για τις εξελίξεις στην Παλαιστίνη, την απαράδεκτη στάση της κυβέρνησης που στηρίζει τη γενοκτονία των Παλαιστινίων από το κράτος δολοφόνων του Ισραήλ. Αυτό στηρίζουν και τα γεράκια του πολέμου, η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που μαζί με το κράτος του Ισραήλ προχωρούν τα σχέδιά τους στην περιοχή στα πλαίσια του ανταγωνισμού με άλλα επηρεαστικά κέντρα για τον έλεγχο των πηγών πλούτου και τους δρόμους μεταφοράς. Αυτό στηρίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και εμπλέκει τη χώρα με παραχώρηση εκτός όλων των βάσεων και την 112 πτέρυγα μάχης της Ελευσίνας, με τους Patriot στη Σαουδική Αραβία, με τη φρεγάτα Ψαρά στην περιοχή, και δεν γνωρίζουμε τι άλλες συμφωνίες έκανε με τον Μπίμπι, όπως αποκάλυψε το σφαγέα Νετανιάχου. Έχει δημοσιευτεί ότι θα βοηθήσει ακόμα και για τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα για να έρθει στην κατοχή του Ισραήλ. Δίνεται διαπιστευτήρια προσήλωσης στον αμερικανοτοϊκό σχεδιασμό στα πλαίσια του κράτους και της κυβέρνησης του Ισραήλ, που έχει βαμμένα τα χέρια της με το αίμα πάνω από 100.000 ανθρώπων στην περιοχή, στην Παλαιστίνη. Τους σφαγείς στηρίζεται. Πριν 8 χρόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε τις βάσεις και μετά η Νέα Δημοκρατία σφίγγει όλο και περισσότερο τη στρατηγική της σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ και μαζί με την Κύπρο αποτελούν την αιχμή του ευρωατλαντικού σχεδιασμού στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Περσικού Κόλπου. Είναι άθλη αυτή η στάση της κυβέρνησης και υπαγορεύεται από τα συμφέροντα και τις συμμαχίες της αστικής τάξης. Είναι σε πλήρη διάσταση με την αλληλεγγύη που εκφράζουν χιλιάδες λαού και νεολαίας όλες αυτές τις μέρες στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκρούεται με τον δίκαιο αγώνα των Παλαιστινίων ενάντια στην κατοχή, με το δικαίωμά τους να έχουν πατρίδα. Το ΚΚΕ, οι χιλιάδες του λαού που εκφράζει την αλληλεγγύη του με τη συμμετοχή του στις συγκλονιστικές διαδηλώσεις, στηρίζουν το λαό της Παλαιστίνης, τον αγώνα του για ανεξάρτητο κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Να σταματήσει κάθε εμπλοκή της χώρας μας, να σταματήσει κάθε διευκόλυνση στο κράτος δολοφόνο. Αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας και καλούμε το λαό την Κυριακή στο Σύνταγμα και σε άλλες πόλεις της χώρας στο μεγάλο ποτάμι αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Έρχομαι στο νομοσχέδιο. Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, ο Σίδωρος Μεταξάς Βασίλης, με επάρκεια ανέδειξε τις θέσεις μας και επιτρέψτε μου να πω ορισμένες πλευρές. Αλήθεια, αφού είναι τόσο σημαντικό το νομοσχέδιό σας, κυρία Υπουργέ, όπως ισχυρίζεστε ότι θα επιλέγονται οι καλύτεροι, γιατί πριν μια εβδομάδα διορίσατε τον νέο διοικητή του ΕΦΚΑ και τον υποδιοικητή και δεν περιμένατε τώρα να διοριστεί με αυτό το σημαντικό νομοσχέδιο και την σωστή επιλογή σας? Ποια είναι η πηγή αλήθεια της ανισοκρατίας και της αδιαφάνειας? Ο λαός διόριζε μέχρι σήμερα τις διοικήσεις των δημόσιων φορέων ή οι κυβερνήσεις? Το κριτήριο επιλογής είναι ένα και κυριαρχεί με όποιον τρόπο αποφασίζεται κάθε φορά την τοποθέτηση στους δημόσιους οργανισμούς. Αυτό είναι το πόσο ικανός, πρόθυμος και αποφασισμένος είναι ο υποψήφιος διοικητής να προωθήσει στον όποιον τομέα την πολιτική που αξιώνει το κεφάλαιο, και βέβαια είναι πολιτική, γίνεται πολιτική της κυβέρνησης. Γιατί τα νοσοκομεία είναι σε άθλια, σε τραγική κατάσταση άραγε? Επειδή λείπουν οι μάναζερ? Πώς θα βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες όταν λείπουν 8.000 γιατροί και 20.000 νοσηλευτικό προσωπικό? Όταν λείπει εξοπλισμός ιατρικός, τεχνολογικός, αναλώσιμα ακόμα και σε ντόνια για το κρεβάτι του ασθενή? Οι διοικητές σε τι θα αξιολογούνται? Στο πώς θα επιτυχάνουν οικονομία κλίμακας, προφανώς σε βάρος των εργαζομένων και πώς και των υπηρεσιών προς το λαό? Πώς θα βρίσκουν χορηγούς για να καλύψουν τις ανάγκες? Πώς θα εξοντώνονται γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό με τις ατέλειωτες εφημερίες? Ή πώς θα διεκδικεί προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού, την αναγκαία χρηματοδότηση για την κάλυψη των αναγκών σε εξοπλισμό, υλικά και στη συντήρηση των υποδομών και άλλα?
Ο διοικητής, για παράδειγμα, της ΔΥΠΑ, του πρώινου ΑΕΔ, σε τι θα αξιολογείται? Στο πώς στηρίζονται οι άνεργοι, πώς αξιοποιείται τα αποθεματικά του πρώην ΟΕΚ για εργατικές κατοικίες ή το πώς θα προσφέρει φτηνό εργατικό δυναμικό στους εργοδότες? Η πολιτική σας δεν αφήνει αναπάντητα τα ερωτήματα. Η στήριξη της κατελεστής ανάπτυξης από όλες τις εκδοχές του κράτους, με τη λειτουργία του και τις προτεραιότητες να προσαρμόζονται στις αξιώσεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος της ζωής του λαού, απαντά στις επιλογές σας. Αυτή την πολιτική στηρίζει η εφαρμογή της λογικής του κόστους-οφέλους, που καταλήγουν σε εγκλήματα όπως τα Τέμπη, στη Θεσσαλία οι πλημμύρες και οι θάνατοι από τις πλημμύρες, στον Εύρο, στην Εύβοια, στη Ρόδο. Καθημερινά, με τα εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς, κατά τα άλλα η ανεξάρτητη επιθεώρηση εργασίας λειτουργεί προς όφελος των εργαζομένων. Το ζει ο λαός στην καθημερινότητά του, που πληρώνει τα κέρδη ενάντια στις ανάγκες του, ακόμα και τις βασικές. Αυτή την πολιτική υπηρετούν η κεντρική κυβέρνηση, η περιφερειακή και η τοπική διοίκηση και τα νομικά πρόσωπα του δημοσίου. Όλα είναι κράτος, όπως σημείωσε και ο Υπουργός. Αυτό λέμε και εμείς, αποκαλύπτοντας όσους μιλούν για αυτοδιοίκηση. Ο ισχυρισμός ότι μπορεί τάχα να υπάρξει κρατική διακυβέρνηση, κρατικές δημόσιες υπηρεσίες που να υπηρετούν τόσο τα συμφέροντα του κεφαλαίου όσο και της εργατικής τάξης του λαού, αποκαλύπτεται ιστορικά ότι είναι απατηλός. Το νομοσχέδιο προβλέπει σχέδια δράσης των φορέων στη βάση της πολιτικής της κυβέρνησης. Οι φορείς καλούνται να θεσπίσουν ρεαλιστικούς στόχους και να σταθμίσουν το κόστος και το όφελος. Ποιος όμως καθορίζει σήμερα τι είναι ρεαλιστικό? Οι αντικειμενικές δυνατότητες της εποχής μας, της εποχής, ή οι ανάγκες του κεφαλαίου? Ποιος αποφασίζει τι θα προσμετρηθεί ως κόστος και τι ως όφελος? Τελικά, ποιος είναι αυτός που μόνιμα πληρώνει και ποιος είναι αυτός που μόνιμα ωφελείται από την εφαρμογή αυτής της πολιτικής? Η αλήθεια είναι ότι η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα γενικά αντιμετωπίζουν διαρκώς τον ίδιο εχθρό, τη διχατορία του κεφαλαίου που γίνεται όλο και πιο επιθετική απέναντι στα δικαιώματα και τις ανάγκες τους. Μελετά, εξυγχρονίζει τα όπλα του, βελτιώνει την οργάνωσή του, αξιοποιεί τη νέα τεχνολογία. Η άρχουσα τάξη των καπιταλιστών απέδειξε ότι είναι έτοιμη να διαπράξει τα μεγαλύτερα εγκλήματα σε βάρος του λαού, προκειμένου να εδραιώσει, να θωρακίσει και να διατηρήσει την εξουσία της. Όμως, ό,τι και αν κάνει το σύστημα, δεν πρόκειται να κρύψει τη μεγάλη αλήθεια, ότι θα μπορούσαμε να ζούμε πολύ καλύτερα αν οι ανάγκες μας δεν θυσιάζονταν καθημερινά στο βωμό του κέρδους των μεγάλων ομίλων. Οι όποιες μεταρρυθμίσεις που τις προβάλλεται ως σημαντικές δεν αφορούν το λαό και τις ανάγκες τους, όπως και αυτή που εισάγεται σήμερα. Αυτό το κράτος, αυτό το δημόσιο δεν είναι για όλους, δεν είναι ουδέτερο, υπηρετεί τους λίγους σε βάρος των πολλών. Θα γίνεται όλο και πιο εχθρικό απέναντι στο λαό, αλλά και σε άλλους λαούς. Γι' αυτό είναι ανάγκη σήμερα ο αγώνας για ριζικές ανατροπές, για ένα άλλο κράτος που θα βάζει μπροστά τις ανάγκες του λαού και όχι τα κέρδη του κεφαλαίου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.